Άλλη ανησυχία στην κυβέρνηση έχουν προκαλέσει τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας και κουρέματος του χρέους κατά 50%, σενάρια που προέκυψαν από την ερμηνεία που έδωσαν οι βουλευτές στα όσα είπε χθες στο ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ο Υπουργός Οικονομικών ενημέρωσε τους βουλευτές για τα σενάρια για την πορεία του ελληνικού χρέους, σημειώνοντας ότι το καλό σενάριο είναι αυτό που περιλαμβάνει πιστή εφαρμογή της συμφωνίας της 21ης Ιουλίου με κούρεμα των ομολόγων 20%. Διαφορετικά υπάρχει και το κακό σενάριο της άτακτης χρεοκοπίας με επιστροφή στη δραχμή. Οι βουλευτές θεώρησαν όμως ότι από τα λεγόμενα του Υπουργού προέκυπτε και τρίτο σενάριο, αυτό της ελεγχόμενης χρεοκοπίας με κούρεμα του χρέους 50%, που σήμερα εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα των νέων και του έθνους και κυριαρχεί σε όλα τα διεθνή πρακτορία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος από το Μόναχο, ενδιάμεσο σταθμό του ταξιδιού του στην Ουάσιγκτον, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία κάνει λόγο για σενάρια που αποσπούν τη συζήτηση από τον κεντρικό στόχο της εφαρμογής των αποφάσεων της 21ης Ιουλίου και δεν προσφέρουν υπηρεσίες στη χώρα. Η Ελλάδα έχει λάβει την οριστική απόφαση να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της προκειμένου να εφαρμοστούν πλήρως και εμπροθέσμως όλες οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 21ης Ιουλίου που είναι ζωτική σημασία για την Ευρωζώνη αλλά και για την ίδια την Ελλάδα. Όλες οι άλλες συζητήσεις, οι φήμες, τα σχόλια, τα σενάρια που αποσπούν την προσοχή από αυτόν τον κεντρικό στόχο και από αυτή την πολιτική υποχρέωση της Ελλάδας αλλά και όλων των κρατών μελών της Ευρωζώνης και των ευρωπαϊκών θεσμών δεν προσφέρουν υπηρεσίες στην κοινή ευρωπαϊκή μας υπόθεση. Αργά το απόγευμα, σε συνάντησή του με τους βουλευτές και ο Γιώργος Παπανδρέου αναφέρθηκε στα σενάρια. Επειδή πολλά λέγονται και γράφονται περί σεναρίων, τονίζω για μια ακόμη φορά, επιλογή μας είναι να ολοκληρώσουμε τη Συμφωνία του Ιουλίου. Και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο πώς λέγονται κάποια πράγματα. Γιατί, για παράδειγμα, είναι άλλο πράγμα η ασύντακτη χρεοκοπία και άλλο η αντιμετώπιση του προβλήματος του χρέους, όπως κάνουμε μέσω του PSI. Είναι τελείως άλλο πράγμα. Τα σενάρια φουντώνουν και είναι η πρώτη φορά που ο Ευρωπαίος Κεντρικός Τραπεζίτης δεν αποκλείει το ενδεχόμενο χρεοκοπίας της Ελλάδας, επιρρύπτοντας ευθύνες στη χώρα που δεν καταλαβαίνει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Είναι ένα από τα σενάρια. Δεν λέω ότι η Ελλάδα θα χρεοκοπήσει. Εδώ και καιρό έχω πιστεί ότι η χρεοκοπία δεν είναι απαραίτητη. Ωστόσο, τα νέα που έρχονται από την Ελλάδα κατά καιρούς δεν είναι ενθαρρυντικά. Όλες οι προσπάθειες σκοπό έχουν να το αποτρέψουν αυτό, αλλά τώρα είμαι λιγότερο βέβαιος στο να αποκλείσω τη χρεοκοπία σε σχέση με πριν από κάποιους μήνες. Διερωτώ με εάν οι Έλληνες μπορούν να καταλάβουν πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Μάλιστα, ο Γάλλος Υπουργός Οικονομικών παραδέχεται ότι η ελεγχόμενη χρεοκοπία αποτελεί εναλλακτικό σχέδιο, τονίζοντας ωστόσο ότι η προτεραιότητα των Ευρωπαίων είναι να εφαρμοστεί το σχέδιο Α. Ο ίδιος ο Επίτροπος Ρεν τονίζει ότι οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν για να αποφύγουν μια μη ελεγχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας. It is important to underline that the European Union is not going to abandon Greece. An uncontrolled default or exit of Greece from the euro area would cause enormous economic and social damage in Greece itself, and it would cause very substantial economic and political ramifications to the European Union as a whole, and certainly have very serious spillovers to the whole world economy. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, ανάλογα με τα αποτελέσματα της έκθεσης της Τρόικας, να υπάρξουν αλλαγές στο σχεδιασμό για τη νέα βοήθεια στην Ελλάδα, χωρίς να διευκρινίζει όμως ποιες είναι αυτές. Θα με εξέπληται εάν άλλαζαν οι όροι για την εκταμείευση της επόμενης δόσης το Σεπτέμβριο, όμως δεν θα μου προκαλούσε έκπληξη αν άλλαζαν οι όροι για το νέο πρόγραμμα της Ελλάδας. Η πτώχευση δεν συνεπάγεται απαραίτητα και την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, δηλώνει ο αντιπρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών της Μέρκελ, ο οποίος στέλνει και μήνυμα ότι ακόμη και σε περίπτωση ελεγχόμενης χρεοκοπίας, η Ελλάδα θα πρέπει να παραμείνει συνεπής στις υποχρεώσεις της. Μια συντεταγμένη πτώχευση σημαίνει ότι η χώρα η οποία προβαίνει σε αυτή συνεχίζει να είναι μέλος της Ευρωζώνης και είναι υποχρεωμένη να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της. Πλανάται η Κτράπιος πιστεύει ότι η ενδεχόμενη έξοδο της Ελλάδας από τη ζώνη του κοινού νομίσματος θα έβαζε τέρμα στα προβλήματα. Το αντίθετο, ένα νέο νόμισμα θα υποστεί άμεσα ισχυρή υποτίμηση, ενώ τα χρήματα θα συνεχίσουν να υφίστανται σε ευρώ. Να σταματήσουν να διακινούνται τα σενάρια περί χρεοκοπίας που φέρουν παράλυση στην οικονομία, ζητεί ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ενώ ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας κατηγορεί τον Υπουργό Οικονομικών ότι προσπαθεί να εκφοβήσει βουλευτές και κοινή γνώμη, παρομοιάζοντας την Ελλάδα με την Αργεντινή. Αν καταφέρουμε να ξεφύγουμε από την παράλυση που έχει επιφέρει το πελατειακό κράτος και η συζήτηση περί χρεοκοπίας, ο επιχειρηματικός κόσμος σε συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη, καθώς και με διεθνείς φορείς, θα μπορέσουν να βγάλουν τη χώρα μπροστά.
Ο κύριος Βενιζέλος, για να εκφοβήσει την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ και την ελληνική κοινωνία, χρησιμοποιεί τόσο ακραία επιχειρήματα που αναγκάζει ακόμη και την επικεφαλής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κυρία Λαγκάρντ, να τον επαναφέρει στην τάξη, λέγοντάς του ότι είναι απεχθές να συγκρίνει την Ελλάδα με την Αργεντινή.